να τη είπε τα μετά ότι είναι χάλια εκπληκτική. Μα δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ. Να είμαι κλεισμένο στη φάτα σαν το παντικό. Θέλω να πω έξω στο βάζο του παντιού και να ξεδέψω όλο τον κόσμο να χαρώ. Μέσα στο σχολείο κλείνω και βαριέμαι. Τίποτα δεν ευχαριστιέμαι. Τι να τα κάνει τα γράμματα όταν υπάρχουν έξω τόσο ωραία πράγματα. Ρε σκανδάλι. Ταξίδι με την Άννα Κάρ. Και χωρίς την Ελένη Πεπάου. Χωρίς πολλές.
Και τώρα έχω
Το φίλι μου μόνο του σίγουρα δεν φτάνει. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας και αδείο. Την κοιμωμένη πάω τώρα στο δύο. Καλή επιτυχία με τον παιδικό. Και να σας βλέπω και καλό. Παιδικό, εντάξει έχω παιδικό, αλλά δεν το θέλω μας αυτό. Α, καλά. Άντε, γεια. Thank you.
Τι έσεις σκουμιάζετε. Κάτι ύποπτος είναι, κοιμάζετε. Κύριε γάτε, σας παρακαλώ, είμαστε αφόροι για τον Θεό. Δυο γόρια είμαστε φτωχά. Δεν έχουμε κάνει εγκλήματα φρικτά. Αν είσαστε γόρια σκουτά και συνετά, στο σχολείο θα βρισκόσασταν μετά για τα παιδιά. Τι κάνετε λοιπόν μονάχοι σας εδώ. Αυτό κι αν είναι εγώ το και σας κατηγορά. Αφεντικό, πριν το μάρτυρε σου ρω, τα τρία κουρνάκια σου φέρω, τα τρία κουρνάκια σου φέρω, έτσιο. Για πεις μου, κουρνάκι μου, κουρνή, τι ψήσεις για την υπόθεση του σκανδαλούλη. Εγώ ήμουνα στο χειρένιο μου σπιτάκι, όταν τον είδα στον άλλο, με ένα κοριτσάκι. Θα πούμε να είναι τόσο απέσια και μετά. Όλα τα ζώα του βάσους δεν πήραν τα βουνά, επίσης. Αφήστε τις κουβέντες και αφήστε!
πέρασε και εμπιστεύονται τα παιδιά του σε μένα, ένα τεράστιο μπράβο σε μια τεράστια ομάδα και σε όμπουρ και σε ταλέντο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Παιδιά, Τετάρτης και Πέμπτης Δημοτικού, έχουμε μια πεντάδα δηλαδή της έκτης, αλλά Τετάρτης και Πέμπτης Δημοτικού να δουλέψουν 30 παιδιά μαζί. Εδώ δεν μπορούν επαγγελματική θείαση και όμως αυτά τα παιδιά τα κατάφεραν. Βάλανε μια σειρά σε κείμενα, κάνανε αυτό που έλεγε και δώσανε το αποτέλεσμα που είδατε. Με τα μικρά ή τα μεγάλα τα λάθη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ τώρα από μέρους μου προς τον Διπεθέ που εμπιστεύτηκε αυτό το πράγμα. Και επίσης θέλω να ότι τολμήσαμε, αν και μικρή, και δεν είναι η ηλικία τους για αυτό το πράγμα, αλλά όλα αυτά εμείς τολμήσαμε να κάνουμε μια κομμωδία σαν και αυτή. Η κομμωδία είναι το πιο δύσκολο θέατρο που μπορεί να υπάρξει, γιατί θέλει έναν απίστευτο ρυθμό. Κουμωδία έτσι και κάτι σε ένα δευτερόλεπτο. Δυστυχώς κρεμάει όλη η σκηνή, δυστυχώς κρεμάει όλο. Πιστεύω ότι τα παιδιά τα κατάφερα. Και η σάτυρα είναι ακόμη πιο δύσκολο, γιατί αφιταλατεύεται ανάμεσα στο κοροϊδεύω και το τι δεν είναι σωστό να δείξω και στο τι είναι σωστό να δείξω. Και γι' αυτό υπάρχουν πολλά κομμάτια πολλές φορές στη σωστή τη άντρα που είτε μας πετάνε έξω είτε μας κάνουν και γελάμε, αλλά το κακό είναι ότι μας κάνουν γελάμε και πρέπει όμως το χάσει. Αυτό είναι η σάντρα, αυτό είναι η κομμωδία. Πιστεύω ότι αν και πολύ μικρή τα κατάφεραν και ελπίζω να το χαρήκατε περισσότερο από ότι το χάρηκαν ήδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.